Διατροφική εκτίμηση ενός αθλητή έχει σαν στόχο την εκτίμηση των ενεργειακών του αναγκών, τον εντοπισμό διατροφικών ελλείψεων και ουσιαστικά στο τελικό στάδιο την εξέταση και την εξέταση της επάρκειας της διατροφικής αγωγής στην οποία θα συστήσουμε. Η μέθοδο διατροφικής εκτίμησης αποτελούνται από 5 στάδια. Είναι το στάδιο των ανθρωπομετρικών χαρακτηριστικών, είναι η βιοχημική εξέταση, η κλινική και η διατροφική εξέταση και η εκτίμηση των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών. Είναι κυρίως η περιοδικότητα του αθλήματός του, δηλαδή ο χρόνος προπόνησης, αγώνων ή χρόνος ο οποίος χρειάζεται για το ταξίδι του ή την καθημερινότητά του, δηλαδή τις μετακινήσεις του. Η μέθοδοι εκτίμησης δεν είναι διαφορετικές για τα παιδιά και τους έφηβους, παρά μόνο γίνεται ένας διαχωρισμός στις ανθρωπομετρικές μετρήσεις, όπου πρέπει να συνυπολογίζουμε το φύλο, την φυσική του ανάπτυξη και τη σωματική του διάπλαση.